και οικονομικών. Στόχος, η στήριξη των επιχειρήσεων ώστε να αποφευθούν απολύσεις. Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου αναμένονται να τεθούν την Πέμπτη οι προτάσεις των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών για τα σχέδια στήριξης επιχειρήσεων και απασχόλησης. Και αφού δοθεί το πράσινο φως, Ζέτα Εμιλιανίδου και Κωνσταντίνος Πετρίδης θα προχωρήσουν στην συνέχεια σε συνέντευξη τύπου για παρουσίασή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να γίνει αναπροσαρμογή των τριών σχεδίων στήριξης, τα οποία έληξαν χθες με βάση τα οικονομικά δεδομένα του κράτους και θα έχουν ισχύ μέχρι τον Οκτώβριο, ώστε να συμβαδίζουν με το τελευταίο σχέδιο το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και αφορά την ξενοδοχειακή βιομηχανία. Έμφαση θα δοθεί στην τουριστική βιομηχανία, η οποία υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα λόγω κορονοϊού. Η Υπουργός Εργασίας ολοκλήρωσε τον κύκλο επαφών της με τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ δόθηκαν διαβεβαιώσεις από πλευράς των εργοδοτικών οργανώσεων ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις. Και μετά ανάλογα με την κατάσταση η οποία θα δημιουργεί τότε, να ξαναγίνει ένας κοινωνικός διάλογος. Θα πράξει πάντο δυνατόν η ΟΕΒ, έτσι ώστε ούτε συρρήγνωση ωφελημάτων να προκύψει, ούτε απολύσεις στο μέτρο που τούτο να ανησυχεί οποιοδήποτε εργαζόμενο. Η τουριστική σεζόν κλείνει σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους με αρνητικό πρόσημο, με τις μειώσεις του κύκλου εργασιών να φτάνει μέχρι και το 80%. Ένας από τους λόγους που και η ξενοδοχειακή βιομηχανία, αλλά ευρύτερα η τουριστική βιομηχανία, αντέχει τους κραδασμούς του 2020, είναι διότι πράγματι προηγήθηκαν τρεις πολύ καλές χρονιές. Πρέπει να στραφούμε από εδώ και πέρα για το 2021. Πρέπει να δούμε πώς θα ανοίξει το 2021. Δεν αντέχει η οικονομία, ούτε επιχειρήσεις. Ενδεικτικό εξάλλου το πόσο βαρύ πλήγμα δέχτηκε η οικονομία της Κύπρου λόγω της πανδημίας του κορονοϊού είναι πως από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας λόγω του lockdown, χάθηκαν 800 εκατομμύρια ευρώ, αφού ο τουρισμός, το εμπόριο και ο τομέας των κατασκευών, οι τρεις βασικοί πυλώνες που θεωρούνται ως βαρόμετρο για την επιτάχυνση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ήταν αυτοί που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία. Στο ΓΕΣΥ εντάχθηκαν από σήμερα οι πρώτες βοήθειες των κρατικών νοσηλευτηρίων. Εντός του έτους αναμένεται και η